Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω. Το σημερινό βίντεο γίνεται χάρη στο Inkwise, ένα site το οποίο μας έστειλε ένα πακέτο γεμάτο πένες και διάφορα αναλώσιμα. Να δούμε, να τα δείτε, να τα δείξω. Λοιπόν, το Inkwise είναι ένα πολύ όμορφο site το οποίο ασχολείται με αναλώσιμα όπως είναι πένες, θερμικοί εκτυπωτές, πορτοφόλια, θήκες μεταφοράς, τετράδια, όλα τα αναλώσιμα και όχι μόνο που χρειάζεται κάποιος για να έρθει σε επαφή και να κάνει τα πρώτα βήματά του. Οπότε μπείτε, ρίξτε μια ματιά, θα έχω όλα τα links στην περιγραφή που χρειάζεται και πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Θα ανυπομονούσα να δω τι έχει, γιατί ξέρετε πόσο geek είμαι με πένες και όχι μόνο. Λοιπόν, το παλιό του μαχαίρι, πάρα πολύ όμορφο, είχα καιρό να το χρησιμοποιήσω. Θα το βάλω στην άκρη και θα τραβάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει αρκετά πραγματάκια. Οπότε θα είναι το mystery box εδώ στο πλάι και εγώ θα ανοίγω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι αυτό εδώ. Είναι ένα σημαματάριο, το οποίο που είδα και μ' άρεσε. Δεν με ξέρω, πιο εύκολος τρόπος να τα ανοίξεις. Και μάλλον θα το χρειαστούμε για να σας κάνω επίδειξη και στις πένες λογικά. Είναι από απομίμηση δέρματος, δεν είναι normal δέρμα, δεν είναι κανονικό δέρμα. Μπορεί να αλλάξει και τυπικά μπορείς να σημειώσεις το συγκεκριμένο. Είχε ένα σκουπιδάκι πίσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ απλό. Για σημειωματάριο το ήθελα. Για να μπορώ να γράφω γρήγορα κάποιες σημειώσεις έτσι on the go. Γενικά έχω τρέλα με τα σημειωματάρια. Οπότε, ναι, είναι απλό. Δεν είναι πολύ ακριβό. Τις τιμές για όλα αυτά μπορείτε να μπείτε στο site. Θα έχω το link. Ρε παιδί μου, ρίξτε μια ματιά. Είναι πολύ φθηνά σχετικά. Οπότε, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα λίγο μεγαλύτερο. Έτσι όπως το είδα τουλάχιστον από την εικόνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Αυτό θα το αφήσω, το βάλω εδώ στην άκρη για να μπορώ να δω τι άλλο έχει. Λοιπόν, πένες, ενδιαφέρον, ο Χριστούλης. Τώρα κάνεις πλάκα έτσι, εν τω μεταξύ είναι πολλές. πάμε μία-μία. Λοιπόν, και είναι και όμορφες. Θα σας τις βάλω εδώ πέρα, μία-μία. Ας ξεκινήσω με την πιο κλασική. Σας έχω δείξει και παλαιότερα, ξέρετε τη λατρεία που έχουμε τις πένες. Το μεταξύ έχει από τη σακούλα πάνω στατικό ηλεκτρισμό και κολλάει. Στατικός ηλεκτρισμός, Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφη. Θέλω να δω με τι είναι μέσα, με αμπούλα ή με... Α, είναι με τέτοιο. Είναι με πέστο. Περίεργο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Α, έμβολο. Παράδειγμα, γεια. Οκ, είναι με έμβολο. Περίεργο έμβολο, να πω την αλήθεια. Φαίνεται περίεργο το έμβολο του, αλλά αυτά ξεκουμπώνουν και μπορείς να τα αλλάξεις είναι εύκολο σχετικά. Ενδιαφέρον, τα αλλάξαν τα έμβολα. Θυμάμαι παλιά ήταν λίγο διαφορετικό. Τα παιδιά που σου κατάλαβα βάλαν λίγο μελάνι ή όχι, αν το είχε μέσα δεν ξέρω. Για να μπορείς να γράψεις. Λοιπόν, επειδή είμαι όμως περίεργος εγώ και θα ήθελα να δω αν μπορώ όντως να γράψω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Κάλασα. Εντάξει, ωραία γραφή. Γράφει σχετικά. Γράφει 0,5. Αυτό που θέλω. Οπότε, ναι. Έχει καλή ροή πάντως. Καλή ροή για το λίγο μελάνι που έχει. Εντάξει, δεν κολλάει. Wow, είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία. Και ταιριάζει κιόλας εν τω μεταξύ. Ενδιαφέρον. Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, και έχει μέσα κάποια στυλό τύπου Parker. Δεν είμαι σίγουρος, δεν νομίζω ότι είναι τα αυθεντικά τα Parker. Ξέρετε αυτά τα στυλό. Λοιπόν, τα οποία είναι σε χρώματα. Μαύρο. Οκ. Αυτό που μου αρέσει για το συγκεκριμένο site, ρε παιδί μου, όλα μαύρο. Παρόλο που είναι κόκκινο, νομίζω ότι θα είναι κόκκινο, αλλά είναι μαύρο. Λοιπόν, αυτό που έβλεπα, ρε παιδί μου, το site και μ' άρεσε
είναι το εξής, ότι τα έχει όλα μαζεμένα. Οπότε, αν θέλεις να πάρεις μια ιδέα, να ασχολείσαι με πένα, αντί να ψάχνεις μόνο σου σε eBay, από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά, και να μην ξέρεις τι θες, ρίχνει μια ματιά, μπαίνεις μέσα, είναι όμορφα οργανωμένα, σε τιμές, μπορείς να κάνεις το καλάθι σε οτιδήποτε. Έχει περιγραφεί το καθένα από αυτά. Οπότε είναι έτοιμο. Μεταξύ τώρα, εγώ θα τα δοκιμάσω όλα. Εντάξει, απλοϊκά στυλό τύπου Parker, δεν είναι τα original από όσο καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, φθηνά σχετικά, δεν είναι πολύ ακριβά αυτά. Εντάξει, κλασικά, ναι, μεταξύ είναι όλα μαύρα. Αλλά ναι, ωραία. Πάμε μετά. Είναι σαν να έχω τι με γραμμές, δεν βλέπω καν, απλά πιάνω πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Μελανάκια ανταλλακτικά για πένας. Σχετικά πολύ οικονομικά και συμφέρουν. Και εδώ τι έχουμε? Unlock your creativity with us. Η αλήθεια είναι QR codes. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι θα σας βγάλει. Αν σας βγάλει κάτι, πείτε μου. Μπορώ να το τσεκάρω την ώρα που κάνω και εγώ το βίντεο. Είμαι περίεργος να δω τι βγάζει. Μπορεί να σας βάλει, φαντάζομαι, στο site, για να μπεις απευθείας. Το οποίο είναι πολύ έξυπνο. Νομίζω ότι αυτό, ναι, και είναι πάνω στο θερμικό του εκτυπωτή, όπως σας έδειξα και τις προάλλες στο προηγούμενο unboxing. Okay. Λοιπόν, έχει πραγματάκια αρκετά. Εδώ έχουν βγάλει αυτοκόλλητο, εντάξει, okay. I like this. Εντάξει, είδατε, γι' αυτό θες το θερμικό εκτυπωτή, όπως σας έδειξα. Βγάζεις τη φίρμα σου, βγάζεις οτιδήποτε, το κολλάς κάπου και λες check tack now, πάρτο. Αυτό το invoice, sorry, αλλά έπρεπε να το πω. Ένας φάκελος για να κάνει διαχωρισμό, φαντάζομαι. Οκ. Λοιπόν, και από κάτω έχει και άλλα πράγματα. Ω, τι είναι αυτό? Αυτό είναι πιο... Κάτσε. Αυτό είναι λίγο πιο premium, φαίνεται πιο premium. Μάλιστα, για να δούμε. Πένα είναι, είμαι σίγουρος. Wow. Άλλη, πρώτη φορά βλέπω να έρχεται πένα. King Ways Limited. Είναι limited πένες με το logo της εταιρείας. Οκ. Okay. Στυλό είναι βασικά πένες. Πώς το πεις πεν, που είναι το στυλό. Αλλά ναι. Κουμπώνει, εντάξει. Από τη μετακίνηση λίγο έχει ξεκουμπώσει, αλλά ναι, δεν έχει κάποιο θέμα. Ωραίο. Πολύ βαρύ και στιβαρό στυλό. Πολύ βαρύ και στιβαρό στυλό. Ω, και έχει τη γραφή, έχει το μελάνι που μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι συνεχούς ροής. Ναι, είναι κλασικό. Ανταλλακτικά τέτοια υπάρχουν πάρα πολύ φθηνά. By the way, εδώ σας λέω, αν θέλετε να επενδύσετε, σας το λέω και τότε που έκανα τα βίντεο με πένες, με οτιδήποτε. Αυτό είναι το στοιχείο μου τώρα, δεν είναι ο παράδεισός μου. Αν θέλετε να επενδύσετε, μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο και απλά να βάζετε ανταλλακτικά. Είναι απίστευτη η τέτοια, η αίσθηση. Check. Check. Ah. Μ' άρεσε. I like. Το χαρτί γράφει καλά επίσης και επίσης κόβεται κιόλας, το οποίο χρήσιμο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η ίδια, νομίζω είναι η ίδια. Ναι. Α, είναι πένα! Έλα. Το μεταξύ εγώ είχα δει, τα είχα τσεκάρει, αλλά δεν τα έχω ξεχάσει παντελώς τι είναι τι. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχει μπελάνι. Είναι με έμβολο και αυτή. Σας ξαναλέω, αυτό βγαίνει, μπορείς να το αλλάξεις, να βάλεις σαμπούλα. Ω, εντάξει, δεν έχει μελάνι όμως, όπως το άλλο. Ελάχιστο έστω. Έχει πολύ καλή ισορροπία στο δάχτυλο. Άσε να το βάλεις. Ισορροπή. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σας σετ είναι πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτα καλό. Μ' άρεσε. I like. Ω, και εδώ έρχεται το καλό. Θα το βάλω πίσω αυτό. Θα το βάλω πίσω γιατί πραγματικά νομίζω τώρα το καλό είναι αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ έχω αγοράσει δέρμα για να φτιάξω τέτοια. Σκεφτείτε. Το βγάζεις. Είναι κανονικό δέρμα. Είναι φυσικό. Είναι κανονικό δέρμα. Μυρίζει. Μυρίζει δέρμα. Λοιπόν, και έχει για να βάλεις διάφορα, για χαρτονομίσματα επίσης. Αυτό είναι και για χαρτονομίσματα, by the way.
Λοιπόν, για βάλεις κάρτες ή οτιδήποτε και έχει αυτό το ανακυκλωμένο του χαρτί, το ωραίο, το κίτρινο. Βασικά όλο αυτό είναι και μπορείς και έχει μέσα, τα έχετε δει, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, είναι αυτά τα συμβηματάρια που παίρνεις και χώνεις, δηλαδή αν το δείτε από το πλάι. Αυτά έχουν σχεδιαστεί και κάποια από αυτά έχουν πολλά τέτοια λάστιχα για να μπορείς να φορτώνεις μέσα και να έχεις ένα συμβηματάριο το οποίο το γεμίζει συνέχεια. Ήθελα πάρα πολύ καιρό ένα τέτοιο. Και είναι πολύ εξυπνός αυτός ο τρόπος για να έχεις ένα συμβηματάριο. Αυτό τη στιγμή βλέπετε, έχει δύο back to back. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά είναι δύο back to back συμβηματάρια. Μπορείς να βάλεις και τρίτα από εδώ πάνω, το οποίο θα τέριαζε αφάνταστα καλά. Βασικά είναι και αυτό εδώ. Μάλιστα. I like this a lot. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τρελά όμως. Απίστευτα ωραίο. Αυτό θα το βάλω εδώ. Εσύ μικρό μου είσαι καλό, αλλά θα κάτσεις εδώ πίσω. Εσύ θα πας εδώ με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ βγήκε. Κατά λάθος το τράβηξα. Είχα δει κάτι. Λοιπόν, καταρχάς, αυτό εδώ είναι rip-off της λάμη της πένας και για να σας δείξω, επειδή έχω original λάμη Sapphire, οι original πένες λάμη Sapphire είναι αυτό εδώ το πράγμα. Την είχα αγοράσει 30 ευρώ αυτήν εδώ, η οποία βέβαια, να σας πω την μαύρη μου αλήθεια, δεν με ξετρέλανε τόσο πολύ, μιας και οι αμπούλες της κάνανε διαρροή και είχε γεμίσει όλο αυτό με μελάνι και δεν λειτουργεί τόσο όσο θα ήθελα. Η γραφή της ήταν ωραία όσο δούλευε, αλλά δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένος. Είναι οι πιο γνωστές πένες, ο σχεδιασμός τους είναι ο πιο γνωστός σχεδιασμός πένες που, πενών που υπάρχει. Αλλά σας ξαναλέω, η συγκεκριμένη δεν με ικανοποίησε τόσο, δηλαδή τα λεφτά μου τα ψιλοκλαίω με αυτήν εδώ. Τέλος πάντων, στο διατάφτα έχουμε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι αντίστοιχο σχεδιασμό. Σας έχω ξανανοίξει και στο παρελθόν πένες. Μοιάζει, αλλά δεν είναι πένα. Και τι είναι, μολύβι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά είναι ένα μολύβι. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο λιώνει εύκολα ή τέτοιο. Το είδα και μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και όντως είναι ένα μολύβι, δηλαδή γράφει όπως ένα μολύβι. Ωραία γραφή έχει, πρέπει να είναι η ΤΒ. Αν κρίνω από την τέτοια η ΤΒ είναι το κλασικό. Λοιπόν, νομίζω ότι αλλάζει, η κεφαλή του αλλάζει. Δείτε το, βιδώνει ξεβιδώνει, δηλαδή μπορείς να βάλεις κεφαλές εσύ όσες θες. Τώρα θα μου πεις ρε Κώστα, άμα σπάσει αυτό εδώ μέσα πώς θα βγει. Νομίζω ότι βγαίνει, δεν παίρνω και ορκό όμως, αλλά νομίζω ότι βγαίνει. Αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Και μέσα έχει μια σβίστρα. Αυτή και αν είναι η πιο μακριά σβίστρα που έχω δει ποτέ. Αρκετά ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Εντάξει, μου φάνηκε αρκετά έξυπνο, πολύ ωραίο. Και λέει, δεν είχα ξαναδεί κάτι αντίστοιχο και ναι, ήθελα ένα τέτοιο. Οπότε πάει και αυτό εδώ, παρέα με τα παιδιά. Έχω, βγάζω ακόμα εδώ, βγάζω. Α, έχει κι άλλα. Περίμενα τώρα γιατί. Μισό, γιατί τα υπόλοιπα είναι ανταλλακτικά. Και όποιος ξέρει την αγάπη που έχω, όλα αυτά είναι ανταλλακτικά για στυλό. Μπορείς να τα βάλεις στα πάρκετ του το στυλό. Οκ. Okay. Δεν είναι πολύ ακριβά, είναι πολύ οικονομικά τα συγκεκριμένα. Αυτά είναι μαύρα. Μπορείς να βρεις επίσης με ταχεία ροή μελανιού, να βγάζει πιο γρήγορο μελάνι. Και μερικά ακόμη για πένα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Βλέπω ένα χαρτί, αλλά όχι, ήταν ο πάτος. Λοιπόν, αυτά ήτανε, τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν ξέρω, αλλά ειδικά τι θα ξεχώριζα από όλα αυτά. Καλά, αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο από όλα μεταξύ μας. Αλλά αυτό εδώ, αυτό είναι καλό, είναι σύντομο, αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό εδώ. Εντάξει, τα ανταλλακτικά, οκ, okay? Και αυτές οι δύο πένες, και αυτή είναι ωραία. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία, έχει βάρος η πένα. Αλλά είναι απλοϊκή πένα, δεν είναι κάτι ακριβό σχετικά, είναι πολύ οικονομική πένα. Είναι από αυτές τις Jin Hao περίπου νομίζω. Jin Hao έβγαζε τέτοιες οικονομικές, κινέζικη πένα είναι. Μην νομίζω ότι είναι κάτι πανάκριβο. Αλλά μπορεί να περαστεί πολύ εύκολα σαν μια πένα η οποία έχει κύρους. Δηλαδή, αν εμφανιστείς, έκανα μαθήματα με αυτά. Αν εμφανιστείς με αυτό και γράψεις, νομίζω ότι όλοι θα κοιτάξουν και θα πούνε wow. Λοιπόν, οπότε νομίζω αυτά, αυτό, τα limited edition, το στυλόκι πένα.
και αυτό με ξεχώρισε. Εντάξει, τα άλλα είναι κλασικά στυλό. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά ήταν. Ελπίζω να σας άρεσαν. Τα εναλλακτικά όλα εδώ. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Τσεκάρετε το κατάστημα. Οπότε, σας είχα αναφέρει και στο παρελθόν ότι στο προηγούμενο βίντεο, γιατί ήθελα να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας, ότι το συγκεκριμένο κάνει dropshipping. Δηλαδή, μπαίνεις, παραγγέλνεις και σου έρχονται τα προϊόντα σου μέσω Κίνας, γιατί δεν έχουν αποδοκίες από όσο ξέρω. Τι σας εγγυάται ότι δεν θα συμβεί οτιδήποτε? Επιστρέφουν τα χρήματα επί τόπου, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αν συμβεί το οτιδήποτε, αλλά δεν γίνεται να συμβεί κάτι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τσεκαρισμένο, τουλάχιστον από μένα αυτό. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Η αλήθεια είναι τώρα το μικρό παιδάκι μέσα μου ξετρελάθηκε. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα. Γεια σας, παιδιά.